κύριε Αβγενάκη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, πάμε τώρα για την πρώτη κάλπη με σκοπό και στόχο τι. Αν πρέπει να πάμε σε δεύτερη κάλπη, θα μας αποσαφηνίσετε. Ποια είναι η αίσθηση πολιτική, είστε έμπειρος πάνω σε όλα αυτά. Και εάν θα την αποφύγουμε, να δούμε λίγο αυτό το σενάριο ή τα σενάρια τα οποία κουβεντιάζονται και στα δημοσιογραφικά γραφεία και στα πολιτικά γραφεία, αλλά και ανάμεσα στους ψηφοφόρους. Και ποιο είναι το διακύβευμα, βεβαίως, για την πρώτη μόνο κάλπη ή και για τη δεύτερη κάλπη. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στην τελική ευθεία. Περίπου 10-12 μέρες πριν τις εκλογές της 21ης Μαΐου, οι πολίτες έχουν να συγκρίνουν περιόδους Τσίπρα Καμένου και Κυριάκου Μητσοτάκη, να συγκρίνουν σε τομείς και σε θέματα που έχουν στενότερη σχέση, είτε επαγγελματικά, είτε σε θέμα εκπαίδευσης, σε θέματα υγείας, είτε σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, και να πορευτούν προς την κάλπη με ένα και μοναδικό σκοπό. Και με ένα και μοναδικό ερώτημα θα κληθούν να απαντήσουν. Ποιον θέλουν για πρωθυπουργό την επόμενη μέρα? Ποιος είναι ο πρωθυπουργός που τους γεμίζει ασφάλεια, ηρεμία και τους δίνει τη δυνατότητα να μπορούν να σχεδιάσουν, να ονειρευτούν, να δημιουργήσουν, να αναπτύξουν, να ξεδιπλώσουν ως νέοι ή ως εξελισσόμενοι επαγγελματίες, επιχειρηματίες ή εργαζόμενοι ή νέοι ή φοιτητές? Εμείς επιδιώκουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση. Και χαιρόμαστε διότι αυτό τουλάχιστον ένα ευρύ κοινό, το αντιλαμβάνεται, το κάνει, το υλοποιεί, πέρα και έξω από τις κομματικές ταμπέλες, πέρα και έξω από την νοοτροπία, την τακτική που παλιότερα, σε περίοδους αντίστοιχες, λειτουργούσε. Δηλαδή ο μπλε, ο πράσινος, ο ροζ. Αυτό δεν υπάρχει πλέον. Πλέον έχουμε αξιολόγηση πολιτικών, συμπεριφορών, συνέπειες εργατικότητας και φυσικά το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε να αποτυπωθεί στην κάλπη, και απαντώ τώρα στο ερώτημά σας, της 21ης Μαΐου, για το ποιο θέλουμε πρωθυπουργό. Η δικιά μας αίσθηση είναι ότι το ποσοστό των Ελλήνων που θα υποδείξει, θα ξεκαθαρίσει την πρόθεσή του για πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα είναι πλειοψηφικό. Βεβαίως η αίσθησή μας είναι, και να είμαστε πολύ αντικειμενικοί, ότι με το ισχύον εκλογικό σύστημα που εφαρμόζουμε λόγω επιλογών Τσίπρα Καμένου, δεν θα είναι ικανός ο αριθμός των βουλευτών που θα συντρωθεί με την απλή αναλογική, ώστε να υπάρξει κυβέρνηση. Και αυτό αναγκαστικά θα πάμε και σε δεύτερο κύκλο δεύτερο γύρο εκλογών. Άρα εσείς λέτε ότι είναι δύσκολο, είναι δύσκολο έως αδύνατο να έχουμε κυβέρνηση, ναι, με βάση, ναι, τα δεδομένα τα οποία γνωρίζουμε όλοι αυτή τη στιγμή. Διότι θα σας πω ένα παράδειγμα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Γιατί ξέρω ότι έχετε και μια σχέση στενότερη με το αντικείμενο αυτό. Όταν συνέβη αυτός ο ιδιόμορφος υπηρετικός πόλεμος με τους πρόσφυγες στα ξεκινήματα της αιτίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, αν θυμάστε, οι αποφάσεις που πάρθηκαν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εκείνη την περίοδο ήταν άμεσες, ακαριές και άμεσα εφαρμόσιμες. Κάτι το οποίο μας ωφέλησε τελικά, διότι θυμίζω ότι υπήρξε μια πρωτοβουλία του κρατικού και του στρατιωτικού μηχανισμού, αλλά και κινήσεις που ανέδειξαν το θέμα αυτό ως ευρωπαϊκό και όχι ως ελληνικό. Και που βεβαίως στη συνέχεια και με τη στήριξη των Ευρωπαίων ηγετών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε ενδυναμώσει τη φύλαξη των συνόρων, των ευρωπαϊκών συνόρων, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει μέχρι πρότινος. Αυτό έγινε από ένα αρχηγό. Αν τώρα είχαμε ένα συνεταιρισμό, κυβερνητικό συνεταιρισμό, αντιλαμβάνεστε ότι η ταχύτητα, τα αντανακλαστικά, οι πρωτοβουλίες θα ήταν εντελώς διαφορετικές. Δεν μας χρειάζονται λοιπόν ατέρμονες συζητήσεις και απλώς ισορροπίες για τη διαχείριση της καθημερινότητας. Χρειαζόμαστε πρωθυπουργό, χρειαζόμαστε κυβέρνηση ισχυρή και αυτοδύναμη που θα έχει δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Και η κύρια κεντρική υποχρέωση της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η υλοποίηση του προγράμματος που έχει ανακοινώσει. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία ανακοινώσαμε το πρόγραμμά μας το 2019. Σήμερα, στο τέλος της θητείας μας, είμαστε πολύ περήφανοι που ό,τι ανακοινώσαμε το 2019 έχει υλοποιηθεί. Παράλληλα όμως, νομίζω ότι είχαμε και πολλά έκτακτα, σημαντικότατα γεγονότα που θα μπορούσαν κάλλιστα να μας δικαιολογήσουν την όποια καθυστέρηση, την όποια συνέπεια σε κάποια ζητήματα του προγράμματός μας. Βλέπε COVID και όλα αυτά που ακολούθησαν. Βλέπε εκτείναξη των τιμών λόγω του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Βλέπε το θέμα των προσφύγων. Βλέπε μικρότερη ένταση καταστροφές από πυρκαγιές, από μικρό τσουνάμι που έγινε στα νησιά, από σεισμούς εδώ στο Ρεκολοχώρι και πάει λέγοντας. Δεν επιτρέψαμε όμως, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν επέτρεψε, να μείνει πίσω η υλοποίηση του προγράμματος. Παράλληλα,
είχε μια στεναρή, ισχυρή αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών, που δεν ήταν και λίγα, που αντιμετωπίσαμε την τετραετία αυτή, και αυτό μας έδωσε το δικαίωμα να είμαστε περήφανοι για τη συνέπεια του προγράμματος. Αν όμως είχαμε σε όλα αυτά που αντιμετωπίσαμε τα 4 χρόνια μια κυβέρνηση συνεταιρισμού με άλλα πολιτικά κόμματα ή έστω με ένα κόμμα, επειδή το έχουμε ξαναζήσει αυτό, το έχουμε ζήσει την περίοδο συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ, που για να καταλήγαμε σε μία απόφαση, και ήταν και πολύ σκληρές οι περιόδοι εκείνοι, θυμάστε, έπρεπε να γίνουν απίστευτες διαβουλεύσεις και που τελικά πολλές φορές χανόταν ο στόχος και δεν ήμασταν συνεπείς στις δεσμεύσεις μας, παρά τις καλές προθέσεις. Λοιπόν, δεν μπορεί η Ελλάδα να συνεχίσει σε μια λογική των συνεταιρισμών, οι οποίες δεν αποδίδουν. Εμείς θέλουμε μια κυβέρνηση αποδοτική. Μάλιστα. Μια κυβέρνηση ισχυρή και μια εντολή από τον ελληνικό λαό την πρώτη Κυριακή, απολύτως ξεκάθαρη. Ποιον θέλουμε για πρωθυπουργό την επόμενη μέρα. Με ποιο πρωθυπουργό, Τσίπρα ή Μητσοτάκη, η κοινωνία, οι πολίτες, οι ακροατές, οι οικογενειάρχες, οι επαγγελματίες νιώθουν ασφάλεια. Δηλαδή, μισό λεπτό τώρα, θα πει κάποιος, ο Λευτέρης ο Αυγεννάκης λέει ότι δεν υπάρχουν άλλες επιλογές στο τόξο των κομμάτων που κατεβαίνουν, δηλαδή δεν υπάρχει ένα Πασόκ, δεν υπάρχει ένα Κουκουέ, δεν υπάρχει μια λύση, δεν υπάρχει μια μέρα να ψηφίσουν, πρέπει σόν και καλά να πάνε στα δύο πρώτα κόμματα, στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση είναι πολύ ξεκάθαρη. Αυτή τη στιγμή οι υποψήφοι για πρωθυπουργοί στη χώρα είναι δύο. Να αναφερθήκατε και στο Πασόκ, το οποίο λέει ότι θα μας πει μετά τις εκλογές και ο άγνωστος ΧΙΕ. Συγγνώμη, αλλά δεν κάνουμε σοβαρή συζήτηση με αυτόν τον τρόπο. Και από την άλλη, με τα υπόλοιπα κόμματα που αναφερθήκατε, έχουμε, όπως και με το ΠΑΣΟΚ, αλλά και με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ειδικά με τα υπόλοιπα κόμματα, Βαρουφάκη, Κουκουέ κτλ., έχουμε διαμέτρου αντίθετες προσεγγίσεις. Δηλαδή, συγγνώμη, είναι δυνατόν να συνεπάρξουν στο ίδιο τραπέζι ή στο ίδιο κυβερνητικό τραπέζι με τον Τσίπρα ή με τον κύριο Βαρουφάκη, που συζητούν ακόμα και για συμπληρωματικό τοπικό νόμισμα ή για κλείσιμο τραπεζών ή για κλείσιμο χρηματιστηρίων? Συγγνώμη, αλλά αυτά τα ζήσαμε και δεν θέλουμε να τα ξαναζήσουμε. Από την άλλη, έχουμε άλλα κόμματα τα οποία βλέπει Βελόπουλος ή Κουκουέ, που δεν υπάρχει καμία περίπτωση για ασθενώς, για συνεργασία. Εδώ λοιπόν έχουμε επιλογές απολύτως ξεκάθαρες. Έχουμε δύο υποψήφιους πρωθυπουργούς, δύο πολιτικές που πλέον εφαρμόστηκαν και από τον ένα και από τον άλλο. Ο κόσμος, εμείς τον καλούμε να μην μπει σε καμία διαδικασία σύγκρουσης. Δεν επιθυμούμε ούτε για αστείο καμία σύγκρουση. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει όμως πάρα πολύ η σύγκριση σε θέματα παιδείας, σε θέματα υγείας, σε θέματα οικονομικά, σε θέματα αγοράς, σε θέματα ανάπτυξης, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, εθνικής ασφάλειας, σε θέματα αθλητισμού, τι ήταν πριν και τι είναι σήμερα, να μιλήσουμε και για τα του οίκου μας. Όλα αυτά, ο κάθε πολίτης, ανάλογα τι είναι το ενδιαφέρον του, που κινείται, που δραστηριοποιείται, που γνωρίζει καλά, θα πάρει τις απαντήσεις. Θα τις δώσει μόνος του τις απαντήσεις. Και ανάλογα τι τον κάνει πιο ασφαλή, θα πορευτεί και να πάει στην κάλπη. Και μια λεπτομέρεια, κύριε Σιγηγάρδο. Παρακαλώ. Οι πολίτες έχουν ένα μεγάλο δικαίωμα, μια μεγάλη εξουσία, αυτή της ψήφου. Η κορύφωση της εξουσίας αυτής, του δικαιώματος που τους δίνει η δημοκρατία, και καλά του το δίνει και σωστά του το δίνουμε, και σωστά, μα πολύ σωστά, τη κορυφώνεται μέχρι την ώρα που θα μπει στο παραβάν. Αλλά εξατμίζεται, εξαϊλώνεται από την ώρα που θα πέσει το ψηφοδέλτιο μέσα στην κάλπη. Από την απομάκρυση και μετά από την κάλπη, δικαιολογίες δεν χωρούν. Άρα ο πολίτης καλά θα κάνει να αποφασίσει με το χέρι στην καρδιά χωρίς εντάσεις. Δεν χρειάζεται από κανένα εντάσεις. Και όποιοι τις αναζητούν, το κάνουν επειδή δεν έχουν επιχειρήματα και δεν έχουν τίποτα να παρουσιάσουν. Εμείς θέλουν να μας ακτινογραφήσουν. Θέλουν να μας κρίνουν πολύ αυστηρά για το αποτέλεσμα, για το έργο μας, αλλά και για τα λάθη τα οποία κάναμε. Κύριε Αυγεννάκη, θυμάμαι σε μια συνέντευξη το 2019, μου είχατε πει κάτι έτσι που είχα βρει εξαιρετικά ενδιαφέρον και θα σας το θυμίσω. Δεν ξέρω αν από τότε το χρησιμοποίησε κάποιος δημοσιογράφος ή το χρησιμοποιήσετε ξανά εσείς, αλλά νομίζω ότι είναι επίκαιρο. Είχατε πει ότι εμείς δεν ζητάμε από τους ψηφοφόρους να γίνουν νεοδημοκράτες. Ζητάμε να μας δώσουν μια ευκαιρία να τους δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το ίδιο τους λέτε ξανά σήμερα. Το ίδιο λέω παντού και χθες το βράδυ που είχα μια πολύ μεγάλη συνάντηση με καλούς φίλους στο Γάζι και με αρκετά στελέχη των ξενοδοχειακών, μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων του τόπου μας. Και σε κάθε μου πορεία, όπως και απόψε το βράδυ που είχα στις 8 η ώρα μια εκδήλωση, κεντρική εκδήλωση στη Μεσαρά, μπροστά στο Δημαρχείο, στις Μοίρες, που θα κάνω και απολογισμό της αιτίας μου ως υπουργός. Το ίδιο λέω παντού γιατί το πιστεύω. Έχουν περάσει, επιστρεφτεί οι εποχές, ξέρετε κύριε Σιγηγάρδο, του πράσινου και του μπλε και του ροζ. Τώρα ο πολίτης κρίνει πρόσωπα,
συνέπεια, εργατικότητα και προσβασιμότητα, αντίληψη, αντανακλαστικά. Αυτά είναι τα κριτήρια του κόσμου. Τι θέλει ο πολίτης από τους πολιτικούς ή από τους αρχηγούς ή από τους πρωθυπουργούς? Θέλει να είναι συνεπείς αυτό που δεσμεύτηκαν, θέλει να είναι αποτελεσματικοί, θέλει να είναι έντιμοι, θέλει να έχουν αντανακλαστικά και να αφουγκράζονται την κοινωνία και τα προβλήματά της. Αυτό ζητούν και από τους βουλευτές και από τους τοπικούς παράγοντες που βρίσκονται στην κυβέρνηση. Αυτό τουλάχιστον εγώ έχω αντιληφθεί και έτσι πορεύομαι και από τη δικιά μου τη μεριά. Και έτσι ανταποκρίνομαι και προσπαθώ με κάθε τρόπο να επιστρέφω αυτή την αγάπη και την εμπιστοσύνη που μου έχουν δείξει οι Ηρακλειώτες σε εκλογικές μάχες. Και αυτό ζητώ και τώρα. Κρίνετε με αυστηρά. Είμαι κυβερνητικός στέλεχος μέχρι και το βράδυ της 21ης Μαΐου. Είμαι κυβερνητικό μέλος. Είμαι μέλος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και βουλευτής Ηρακλείου. Συγκρίνετε με άλλους υπουργούς που είχαν περάσει και από άλλα κόμματα και τι αποτύπωμα άφησαν στο Ηράκλειο την περίοδο της θητείας τους. Τι αποτύπωμα άφησα εγώ? Ήμουν παρόν. Ήμουν εξαφανισμένος. Βρέθηκα κοντά, σε δύσκολα, σε εύκολα, στο Αρκαλοχώρι, στην Αγία Πελαγία, στη Χερσόνησο. Όπου υπήρχε θέμα, ήμουν κοντά. Στον αθλητισμό, κάναμε πράγματα. Βγάλαμε το Ηράκλειο πιο ψηλά μέσα από τις δεκάδες μεγάλες διεθνείς αθλητικές οργανώσεις. Προβάλαμε, τονώσαμε την τοπική οικονομία. Ενισχύσαμε τον αθλητικό τουρισμό. Ενισχύσαμε τον πρωτοϊνή τομέα στα πρότυπα στην προσπάθεια ανάδειξης του προτύπου, καλλιέργειας του προτύπου υγιεινής διατροφής και ευζωίας. Κάναμε πράγματα. Και αυτά είναι μετρήσιμα. Λοιπόν, εγώ θέλω να συγκρίνει ο κόσμος. Επιδιώκουμε με κάθε τρόπο ένα πολίτη που θα έχει κριτήρια αξιολόγησης των πολιτικών, είτε σε επίπεδο πρωθυπουργού, είτε σε επίπεδο μέλους της κυβέρνησης, που όμως έχει αφετηρία και αναφορά στο Ηράκλειο από όπου ξεκίνησε και από όπου φυσικά απευθυνόμαστε. Και καλούμε τους πολίτες να μας κρίνουν και μας αξιολογήσουν. Κύριε Αβγενάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.